hijo. Ραδιοφωνικό σταθμός Δράμας. Γεια σας. Οχτώ και ένα λεπτό. Όπως κάθε Δευτέρα την ώρα, έτσι και σήμερα για τα επόμενα 60 λεπτά θα είναι μαζί σας ο Γιώργος ο Λούζερ. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα με επιλογές από νέους δίσκους της ανεξάρτητης σκηνής. Έχω για σας σήμερα πολλά και διάφορα. Έχουμε την παρουσίαση του δίσκου που έχει βγάλει εδώ και κάποιο καιρό ο Beck. Παρουσίαση του δίσκου των Tindersticks. Και βέβαια πολλά ακόμη καινούργια άλμπουμ όπως αυτό το Ride. Ίσως αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και κάτι live από Cocteau Twins. Όλα αυτά βέβαια την επόμενη μία ώρα. Να δώσω και το τηλέφωνο του ραδιοφώνου για οποιονδήποτε από εσάς θέλει να έχει επαφή μαζί μου. Το τηλέφωνο του ραδιοσταθμού μας λοιπόν που είναι το 234-44. Είναι το ραδιοφώνου, ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας. Ξεκινάμε. Yeah.
τον καινούργιο δίσκο των Ride με τίτλο Carnival of Light. Η Ride λοιπόν και το καινούργιο της LP που δεν πήρε και πολύ καλές κριτικές ούτε από τον βρετανικό τύπο ούτε από τον ελληνικό βέβαια, αφού λίγο πολύ ο ελληνικός τύπος ακολουθεί αυτόν τον ομόλογο της Βρετανίας. Όμως παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι βγάλανε ένα δίσκο που αν μη τι άλλο είναι αξιόλογος. Είναι ένα LP που κατηγορήθηκε μάλλον επειδή είναι λίγο παλαιομοδίτικο, επειδή η Ride στηρίζεται σε παλιά ακούσματα και δεν συνεχίζουν αυτό που κάνανε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και ίσως γι' αυτό ακριβώς οι κριτικοί κάπου βρήκαν κάποια ευκαιρία και τους θάψανε. Προσωπικά θα επαναλάβω ότι το LP εμένα μου άρεσε, έχει αρκετά καλά και αγγλικά τραγούδια όπως αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, From Time to Time. Εν πάση περιπτώσει θα τους αφήσουμε για την ώρα παρουσίαση του δίσκου των Ride σε κάποια άλλη εκπομπή. Για την ώρα θα περάσουμε στον Beck και το τελευταίο του LP. One more time. Born in this hotel, washing dishes in the sink, magazines and free soda, trying hard not to think. Lay it on to the Lord. Everything lonesome when I'm gone. Lay it on to the dark. She can talk to squirrels. Convalescing home, staring at sports cars. Crying. Let a snake on the ceiling. Gunpowder on my sleeve. I will live. Hotel City 1978 από τον Beck και τον καινούργιο δίσκο του με τίτλο Mellow Gold. Ο Beck, του οποίου το αληθινό όνομα είναι Beck Hansen, ολοκληρωμένο το όνομά του, και είναι ένας αρκετά μυστηρίος καλλιτέχνης ομολογουμένος που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Beck Hansen ήδη δεν ζει στη Νέα Υόρκη, έχει μετακομίσει από πιο μπροστά στο Los Angeles και μάλιστα στα 20 του έχει βγάλει βέβαια και την πολύ γνωστή επιτυχία, το 7 inch το Loser, στο κολεγιακό ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχουμε και άλλο κομμάτι από τον Beck σε λίγο. Πιο πριν πάντως και μέχρι να το ετοιμάσουμε να πω κάποια στοιχεία ακόμη για τον Beck για όσους δεν ξέρουν, και αμέσως μετά θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι αφού έγινε επιτυχία το Loser στο κολεγιακό ραδιόφωνο των ΗΠΑ, ενδιαφερθήκαν οι μεγάλες εταιρείες γι' αυτό και μάλιστα στις αρχές του 1994 έκανε συμβόλαιο
Όμως παρόλα αυτά η εταιρεία του τον άφησε να βγάλει δυο δίσκους μάλιστα μέσα στο 94, σαν εξάρτητη εταιρεία, όχι αυτή που υπέγραψε συμβόλαιο πέρσι. Έβγαλε λοιπόν δύο LPs, το Telepathic Astronaut και το Western Harvest Field. Να πούμε ότι το πρώτο είναι ηλεκτρικό και δυνατό, ενώ το δεύτερο είναι έτσι πιο πολύ προς την country και το folk. Επίσης να πω ότι στην πολυεθνική εταιρεία έβγαλε πριν από μισό χρόνο περίπου τον πρώτο δίσκο, το Mellow Gold, που όπου μπορούμε να βρούμε και να ακούσουμε οτιδήποτε από ψυχεδέλεια και acid rock μέχρι rap, folk και country. Θα έχουμε βέβαια άλλο ένα δείγμα από τον δίσκο του Beck σε λίγο, για την ώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο μέχρι να ετοιμαστεί το κομμάτι του Beck, κάτι από την PJ Harvey και το 4-track Demos. Harvey, αλλιώς PJ Harvey, και το τελευταίο της LP 4-track Demos, ένα πολύ καλό LP συνολικά. Ξαγυρνάμε για τη συνέχεια και πάλι στον δίσκο του Beck με το Mellow Gold. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε για τον Beck, απλά θα σημειώσω για άλλη μια φορά ότι είναι ένας όντως πολύ περίεργος δίσκος, πολλές οι επιρροές του Beck παρά την ηλικία του και σίγουρα ένα LP που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, δεν θα ακούσουμε σήμερα το Loser, αφού είχε ακουστεί σε παλιότερη εκπομπή, μετά το Whiskey Club Hotel City 977, έχουμε το Pain of My DIOs, Snoozer. Tonight the city is full of morgues, and all the toilets are overflowing. There's shopping malls coming out of the walls as we walk out among the manure. That's why
Give the finger to the rock and roll singer as he's dancing upon your paycheck. The sails climb high through the garbage pail sky like a giant dildo crushing the sun. That's why I ain't no mind sleeping slime. Just got signed. So get out your lead pipe dreams. Get out your 10-foot flags. The insects are huge and the poison's all been used. And the drugs won't kill your day job, honey. That's why. I pay no mind. I pay no mind. Pay no mind από τον Νεοκέζο Μπέκ. Τρεις δίσκοι μέσα σε ένα χρόνο σίγουρα είναι πολύ καλό πράγμα. Και αν και οι άλλοι δύο είναι τόσο καλοί όσο αυτό εδώ το Mellow Gold, σίγουρα ακόμη καλύτερα. Όπως είπα, οι δύο δίσκοι του Μπέκ βγήκαν σε ανεξάρτητη εταιρεία, ενώ αυτός εδώ το Mellow Gold σε πολυεθνική. Θα αρχίσουμε με κάτι ακόμη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στις That Dog. Είχα παρουσιάσει τον δίσκο των That Dog πριν από 1,5 με 2 μήνες περίπου. Ο δίσκος είχε βγει από το παρακλάδι της 4AD, την Guernica Records, και έχει απλά σαν τίτλο το όνομά του. Σήμερα έχω για σας από τις That Dog κάτι άλλο, την συμμετοχή του σε μια συλλογή που με κυκλοφόρητα, το Compilation Volume 9. Είναι η That Dog λοιπόν και το One Summer Night. One summer night, I was 14. He threw his thongs up in my window and he asked if he could come up and see me. He sat the quad across from me. He asked my opinions about his short stories. It was flattering.
Αυτή ήταν λοιπόν η Dark Dog. Να έρθουμε σε κάτι από την Ελλάδα. Στην επιστροφή των Deus Ex Machina, ένα γκρουπ που είχε εμφανιστεί πριν από 3-3,5 χρόνια περίπου, με εκείνο το αρκετά καλό ελπί του, το ντεμπούτο του στο Motorcycle. Από εκεί και μετά οι Deus Ex Machina βγάλανε ένα συγκλάκι ακόμη, το Execute, με B-side το Rock and Roll. Και πριν από 3 μήνες περίπου βγάλανε τον καινούριο δεύτερο δίσκο του, Worlds Apart. Ξεκινάμε σήμερα ακούγοντας ένα κομμάτι από αυτό εδώ το ελπί. Είναι λοιπόν η Deus Ex Machina και το Hell. Μην ξεχνάτε και το τηλέφωνο του ραδιοφώνου. Αν κάποιος από εσάς θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου, αν θέλετε κάποιο κομμάτι από το χώρο της ανεξάρτητης σκηνής, η γραμμή του ραδιοφώνου είναι ανοιχτή για όλους σας, 2-34-44. Είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αυτοότητας. We'll be right back.
ήδη περάσαμε και τα λάστιχα για το επόμενο κομμάτι. Αυτά κάνουν τηλέφωνο. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν το Hell και το ένα κομμάτι από τον δίσκο των Deus Ex Machina Worlds Apart. Περισσότερα κομμάτια από τον δίσκο των Deus σε άλλη εκπομπή. Πάμε τώρα για την συνέχεια της εκπομπής στην παρουσίαση ενός υπέρχου δίσκου αυτού του ντεμπούτου που βγάλαν οι Tinder Sticks. Και ξεκινώντας την παρουσίαση του ομώνυμου δίσκου των Tinder Sticks, να αναφέρουμε πρώτα απ' όλα τα ονόματα των μουσικών. Οι Tinder Sticks λοιπόν, που αποτελούνται από 6 μουσικούς, τον Stuart Stable στα φωνητικά, τον Dixon Heathcliff στο βιολί, τον David Boulter στο πιάνο και το όργαν, τον Neil Fraser στην κιθάρα, τον Al McCauley στα drums και τον Mark Caldwell στο μπάσο. Τώρα που ακούω το κομμάτι, να κάνω και ένα μικρό διαγωνισμό. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, ένα δύσκολο διαγωνισμό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει νικητής, αφού μάλλον είναι πολύ δύσκολο. Σε πάση περιπτώσει, θα τον κάνω πάντως. Σε αυτό το σημείο ακούγεται κιθάρα από τους Tinder Sticks. Πολύ χαρακτηριστική κιθάρα από μια νέα βρετανική μπάντα. Είναι ο κιθαρίστας μιας νέας βρετανικής μπάντας. Παίζει εδώ, 2-34-44, για όποιον από εσάς ξέρει να μου πει ποιος είναι ο κιθαρίστας που ακούγεται. Άγγισα λίγο ακάνω.�
την κιθάρα από την αρχή. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα έχουμε σωστή απάντηση. Θα ήταν απίθανο να βρείτε ποιος ήταν ο κιθάριστας. Να το πω λοιπόν ότι ο κιθάριστας που ακουγόταν μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι των Tiddlestick, το Tide που τελείωσε, ήταν ο Terry Edwards, ο κιθάριστας μιας πολύ καλής βρετανικής μπάντας, τον Gallon Drag. Το είπα ότι είναι χαρακτηριστική κιθάρα επειδή νομίζω ότι φαίνεται όποτε παίζει κιθάρα ο Terry Edwards. Είναι τελείως χαρακτηριστικός ο τρόπος παίξηματός του. Να συνεχίσουμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Να σας πω λοιπόν κάποια πράγματα για τους Tiddlestick, αφού δεν είναι πολύ γνωστό το group στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι πιο πριν να ονομαστούν Tiddlestick είχαν άλλο όνομα, λεγόντουσαν Asphalt Ribbons και είχαν βγάλει σε μια ανεξάρτητη εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας, την Intape Records, ένα mini LP, το All Horse, το 91. Σαν Tiddlestick τώρα, να σημειώσω ότι ξεκινήσανε με το single Patchwork, το οποίο βγήκε σε 500 κόπιες στην Teeny Tears Records, ακολούθησε ένα comic display, το Merlus, και ένα single στην νέα τους εταιρεία, τη Rough Trade. Θα έχουμε και άλλα για την συνέχεια της ιστορίας των Tiddlestick, αφού περάσουμε πάντως σε κάποιο δεύτερο κομμάτι. One, two, three, four. Pull the blankets tight. The drunks shout outside your window. Lights race across your wall. Think of me, it never goes away. Think of me, I know it never goes away. Tonight, I don't wanna fight. Just walk these miles to be passing by. Just to say that I'm okay. For you to see the state of me. I know I said. Better get home to bed. And I was the one, I always stayed up so late. Always forgiving my inconsideration. It's a different story when you can never go home again. I'm home, home again. Και από το Tiddlestick να συνεχίσω την ιστορία του group. Να πούμε πρώτα απ' όλα τον τίτλο του single που ανέφερα προηγουμένως, Marriage Made in Heaven. Όπως είπα, βγήκε από την Rough Trade, αν και τυπικά οι Tiddlestick ανήκουν σε μια μικρότερη εταιρεία, την This Way's Up Record. My hands came back today, finally set themselves free. Το ντεμπούτο του LP, το διπλό που λέγεται Tiddlestick, βγήκε το 1993. Just these hands trembling. Και αμέσως μετά ακολούθησε μια τουρνέα στην Ευρώπη, όπου έπαιξαν και σαν support στον Nick Cave και τους Bad Seeds στην Πράγα. The way I used to be. Είπαμε ήδη ότι στο δίσκο των Tiddlestick συμμετέχει ο κιθαρίστας των Gallon Drag, ο Terry Edwards. Να πούμε ότι το group επίσης έχει βγάλει μέσα στο 1994 ένα καινούριο CD play, στο οποίο διασκευάζουν ένα τραγούδι του Thomas Vazan, το Kathleen, το οποίο πήρε και το όνομά του το EP. Τελειώντας, να πούμε ότι συμμετέχουν οι Tiddlestick και σε μια διαφορετική εκτέλεση του Hair στο Volume 9, το compilation. Home again.
πάμε στο επόμενο κομμάτι για τη συνέχεια της εκπομπής και ενώ είμαστε στα 23 λεπτά πριν από τις 9. Ένα τραγούδι από τον αδελφό μου τον Βασίλη, αν και δεν κάνουμε αφιερώσεις συχνά σε αυτήν την εκπομπή, από τον αδελφό μου τον Βασίλη λοιπόν στην φίλη μας την Ελένη. Αριστούργημα των Αιτίνταξτικς από τον πρώτο ομώνυμο δίσκο τους. Τρία τραγούδια λοιπόν από το LP των Αιτίνταξτικς, θα έχουμε ένα τέταρτο σε κάποια λεπτά. Για την ώρα να περάσουμε στην κυκλοφορία μιας πολύ καινούργιας και ελπιδοφόρης εταιρείας από τη Μεγάλη Βρετανία. Η εταιρεία λέγεται Too Pure. Είναι αυτή όπου ξεκίνησε την καριέρα της η PJ Harvey. Αυτή όπου γράφουν σήμερα οι γκρουπ όπως η Moonshake, οι Thief Eight Healers και το γκρουπ που θα ακούσουμε στη συνέχεια, Sea Feel.
Είναι το ραδιοϊχό. Είναι ο Γιώργος Ολούζα και η κυνηγή της Καμεσοθότας. Θα είμαστε μαζί για 16 λεπτά ακόμη. Το 234-44, το τηλέφωνο του ραδιοϊχό είναι πάντα ανοιχτό για όλους σας βέβαια. Για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Δεκτώ οτιδήποτε βέβαια. Κάποιο κομμάτι που θέλετε να ακούσετε, κάποια κριτική που ίσως θέλετε να κάνετε στην εκπομπή. Για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε λοιπόν, 234-44. Σε Two Pure Records λοιπόν, αυτή ήταν η Seafield και ένα κυκλοφόρητο κομμάτι του στο Time to Fire Me, το οποίο θα υπάρχει στο καινούργιο τους δίσκο σε διαφορετική μίξη πάντως. Και τώρα που αναφέρω μίξη, κυκλοφόρητα και όλα αυτά, να σας πω ότι τελικά εκείνο το κομμάτι που είχαμε παίξει πριν από 1-1,5 μήνα περίπου από τους Slash δεν μπήκε τελικά στο καινούργιο τους δίσκο, έμεινε τελείως ακυκλοφόρητο. Αυτή ήταν η μικροφωνισμή, όχι από το μικρόφωνο το δικό μας, είναι μέσα από την ηχογράφηση. Να πούμε επίσης ότι και το κομμάτι των Ride που είχα παρουσιάσει πριν από ένα μήνα και εκείνο δεν μπήκε στο καινούργιο δίσκο τους, και συνεχίζουμε. Πάμε σε κάτι αρκετά πιο γνωστό, κάτι από το καινούργιο LP των Pavement. Crooked Rain είναι ο τίτλος του καινούργιου δίσκου των Pavement και το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι το Silent Skit.
από το Crooked Train, το τελευταίο LP των Pavement, που οι φήμες θέλουν ότι τους θέλουν να παίζουν κατά πάσα πιθανότητα στο φεστιβάλ του Phoenix. Το φεστιβάλ του Phoenix που θα πραγματοποιηθεί βέβαια σε λίγες ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία και θα έχουμε κάποια αναφορά σε αυτό στην εκπομπή της Πέμπτης. Θα αναφέρουμε για τελευταία φορά όλα τα συγκροτήματα που θα πάρουν τελικά μέρος στο φεστιβάλ του Phoenix, το τετραήμερο αυτό φεστιβάλ, καθώς και ποια αναφορά που θα κάνουμε στο άλλο μεγάλο opening festival της Μεγάλης Βρετανίας, το Reading Festival. Αυτά βέβαια στην εκπομπή της Πέμπτης. Για την ώρα συνεχίζουμε, αφήνω τους Pavement και πάμε σε μια άλλη μπάντα, τους Blood Setchels, ένα συγκρότημα από την Μεγάλη Βρετανία που ηχογραφεί για μια λονδρέζικη εταιρεία και πάλι και αυτή σχεδόν νεοσύστατη, την Clawfest Records. Billy Joel, το κομμάτι που ακούμε αμέσως από τους Blood Setchels. Your heroes must be dead, I realize that now. But for a second there, back in the early 80s, I had a true friend. Beacon, a fellow confessor and ally, the synthesis of companionship, Billy Joel. Through his various recorded works, Billy spoke to me, he sang to me. He's a short, ugly man, bleeding his woe over the piano at some fall from fame at downtown bar. He didn't want fame, he didn't want kinship, he just wanted to be acknowledged, even via the merciless act of dropping a nickel at his feet. Billy was on my level. I remember one day, I was sitting there watching Billy Joel live at Long Island on video. Someone turned to me, a close family friend, and they said, "Do you really like this man?" I looked at them, and I said, "He's my hero." They were staggered by my sincerity. Then it all began to crumble. A woman entered his life, turned his head, turned his life around. I could never forgive him, really. And it wasn't really love I felt for Billy. But looking back, it could have been. I was still hurt. Billy met Christine Brinkley. From this changed him completely. From then on, every song had traces of her through them. Everything he did just turned to shit. Ήδη τους Blood Setchels και έχουμε περάσει στο τελευταίο κομμάτι κατά πάσα πιθανότητα της σημερινής εκπομπής. Το τέταρτο κομμάτι των Tinder Sticks που σας υποσχέθηκα. See myself, what I have to do, the action and the thought. Oh, how,
suddenly come on. Just waiting for Mass Justin. See how ugly I've become. She asked me for no promises. I made them to myself. Giving myself no choice now. See the only way out. Oh, Belly here, wrap the band around, pull out my rings and drop them in a jar. I'm not there, not waving my arms, I'm not guiding the truth, blocking from my heart. Η σημερινή εκπομπή μας έχουν απομείνει 3 λεπτά ακόμη για το τέλος της. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που άκουσε και επικοινώνησε με τη σημερινή εκπομπή. Για 60 λεπτά λοιπόν ήταν μαζί σας ο Γιώργος Λούζερ με την εκπομπή του Ράδιο Ηχό, η κυνηγή της κανόνης αθωότητας. Μαζί τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι αυτή τη φορά. Αύριο το μεσημέρι στις 3, από τις 3 μέχρι και τις 5, ο Γιώργος Λούζερ θα είναι και πάλι μαζί σας με παλιότερες κυκλοφορίες από την ανεξάρτητη σκηνή. Η άλλη εκπομπή που λέγεται 80s 90s. Ξεχνάτε επίσης ότι την Τετάρτη θα είμαστε μαζί το βράδυ με την συνέχεια στο αφιέρωμά μας στους Ramones. Ενώ ξανά νέες κυκλοφορίες όπως σήμερα θα έχουμε στην εκπομπή της Πέμπτης που θα είναι και η τελευταία, αφού αμέσως μετά μεσολαβεί ένα διάστημα 7 με 10 ημέρες περίπου, όπου οι κυνηγοί της χαμένης αυτότητας θα πάνε διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, για την ώρα να σας καληνυχτήσω. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Γεια σας. Ραδιοφωνικό σταθμός Δράμας. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι ας δώσ' την ξελογιάστρα την Αθήνα για σε...